Θέλω να καλωσορίσουμε την δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Μαυροϊδή. Πριν από λίγες μέρες, νομίζω τη Δευτέρα, είχαμε ξαναεπικοινωνήσει σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας των Γλυκών Νερών, καθώς τη Δευτέρα ξεκίνησε βαριά το εφετείο. Καθομολογία. Ακριβώς, ενός καθομολογία δολοφόνου. Είχατε καλημέρα σας, είχατε αναλάβει εσείς την υπόθεση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας είχατε αναφέρει κάποιες εξελίξεις που αφορούσαν στη συγκεκριμένη υπόθεση και για το παιδί και αν το είχε δει. Και μαθαίνουμε σήμερα ότι πια είστε εκτός υπόθεσης, ισχύει έχω αυτό. Έχω δηλώσει, ναι, σήμερα δήλωσα την παραίτησή μου από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βεβαίως δεν θα ήθελα να πω κάτι περαιτέρω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα αρνητική ή να έχει οποιαδήποτε αρνητική η δήλωσή μου, αρνητική έκβαση στη θέση του που θα παίξει ρόλο στην εικόνα του κατηγορούμενου και στην συνέχιση της εξέλιξης της υπόθεσης του. Σαφώς το καταλαβαίνω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο θα αποχωρούσατε γενικά από μια υπόθεση που μόλις είχατε ξεκινήσει. Κοιτάξτε, οι λόγοι συνήθως όταν αναλαμβάνουμε υποθέσεις που έχουν να κάνουν και περισσότερο ας πούμε και με την κοινή γνώμη, που επηρεάζουν αρνητικά την κοινή γνώμη, αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, δεν θα ήταν λόγος να αποχωρήσω εγώ από την υπόθεση, γιατί όπως είχα πει δεν ταυτίζεται ο δικηγόρος με τον εντολέα του σε καμία περίπτωση, είτε ηθικά είτε συναισθηματικά. Όμως υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δηλαδή με θέματα νομικά, με ζητήματα που αφορούν τη σχέση, την επικοινωνία μεταξύ του εντολέα και του κατηγορούμενου, του εντολέα, συγγνώμη, και του δικηγόρου. Υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία εγώ έκρινα στην παρούσα φάση ότι θα πρέπει να αποχωρήσω. Βεβαίως, δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί, όπως είπα, επαναλαμβάνω, να βρεθεί σε δύσκολη αδύναμη θέση ο συγκεκριμένος. Κάτι σημαίνει πάντως η αποχώρησή σας. Φυσικά κάτι σημαίνει, είναι δυνατόν. Άγγελε, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο. Δεν αποχωρεί, να σας πω κάτι κύριε Σκορδά. Παρακαλώ. Δεν αποχωρεί ένας δικηγόρος από μια υπόθεση στα καλά του καθουμένου. Κρατήστε αυτό. Αυτό κρατάω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα πούμε ξανά με κάτι ευχάριστο. Φέη μου, αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχει βρεθεί ήδη ο νέος δικηγόρος και θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, μπορεί και σήμερα.